Σήμερα θα προσπαθήσουμε να ανακατασκευάσουμε το χέρι ενός ανθρώπου, το οποίο έχει μια μορφή σπαστικότητα μετά από εγκεφαλική βλάβη. Ο κύριος αυτός είχε ένα τροχαίο πριν 3 χρόνια, στο οποίο υπέστη σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Παράλληλα, την ίδια στιγμή υπέστη και κάποια κατάγματα στο αριστερό χέρι. Όλα αυτά συνέβαλαν στο να έχει σήμερα το χέρι του μια εικόνα σπαστικότητας και παραμόρφωσης και φυσικά να μην είναι καθόλου λειτουργικό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε το χέρι αυτό, ούτως ώστε να γίνει πιο λειτουργικό, να μπορεί να εκτελεί κάποιο βασικό δραγμό για να μπορεί να το χρησιμοποιεί για την κίνησή του ή για απλές καθημερινές πράξεις. Είναι, πιστεύω, μια επέμβαση η οποία, εάν όλα πάνε καλά, θα βελτιώσει κατά πολύ το επίπεδο της ζωής του ασθενούς μου. Φαντάζομαι, όπως το εξηγείτε, ότι θα αλλάξει και εμφανισιακά το χέρι και πρακτικά, δηλαδή στον τρόπο που θα μπορεί πλέον να το χρησιμοποιεί. Σίγουρα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα είναι να μπορεί να το χρησιμοποιεί πλέον, ούτως ώστε να μπορεί να εκτελεί κάποιες αδρές κινήσεις. Όμως, ειδικά στην περίπτωση των χεριών, μερικές φορές η πρακτικότητα παίζει ρόλο και με την εμφάνιση, είναι σχετική. Οπότε, ναι, σίγουρα από παραμορφωμένο που δείχνει τώρα το χέρι, θα δείχνει πολύ πιο κοντά στο φυσιολογικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι κινήσεις μπορεί να κάνει, αν μπορεί να κάνει το χέρι το οποίο έχει παραμορφωθεί από το ατύχημα? Πολύ λίγα πράγματα. Μπορεί απλά να τοποθετήσει το άνω άκρο του στο χώρο. Δεν μπορεί να πιάσει κάτι, δεν μπορεί να πιαστεί από κάπου, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι ένα χέρι που πολύ λίγη λειτουργία έχει αυτή τη στιγμή, ως μηδενική θα έλεγα. Ας μιλήσουμε λίγο για την επέμβαση. Καταρχήν, πόσες ώρες θα διαρκέσει, όπως υπολογίζετε, και ποια είναι τα ρίσκα? Υπολογίζω να διαρκέσει γύρω στις 4 με 5 ώρες. Τα ρίσκα σε μια τέτοια μεγάλη επέμβαση σίγουρα έχει το ρίσκο της μεταχειρητικής μόλυνσης, την οποία αντιμετωπίζουμε με χορήγηση αντιβιωτικών πριν την επέμβαση. Επιπλέον υπάρχει ένα ρίσκο κάποιες αρθροδέσεις, δηλαδή θα ενώσουμε κόκκαλο με κόκκαλο στις αρθρώσεις για να καθυλώσουμε κάποιες αρθρώσεις σε μια πιο λειτουργική θέση. Υπάρχει το ρίσκο αυτές οι αρθρώσεις να μην κολλήσουν. Είναι ένα ρίσκο το οποίο συναντάται σχετικά συχνά, αλλά όχι πάντα. Και υπάρχει το φυσικά ο κίνδυνος να μείνει κάποια υπολοιπόμενη παραμόρφωση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Κατά τα άλλα θα έλεγα ότι παρόλο το ότι ο ασθενής μας έχει επιβαρημένο ιστορικό λόγο της παγιάς του κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, δεν θα έλεγα ότι είναι επικίνδυνη επέμβαση για τη ζωή του. Δηλαδή είναι σχετικά ασφαλής επέμβαση. Απλά οι επιπλοκές που μπορείς να έχεις είναι κυρίως από το χέρι. Όλα αυτά τα 3 χρόνια ο ασθενής προέβη και σε άλλες επεμβάσεις ή φυσιοθεραπείες? Τι ακριβώς, ποιο είναι το ιστορικό του μετά το ατύχημα? Έχει υποβληθεί ως τώρα, αν δεν κάνω λάθος, σε 3 επεμβάσεις για την κρανιοεγκεφαλική του κάκωση. Δεν είχε κάνει καμία διορθωτική επέμβαση ή άλλη επέμβαση για το χέρι. Παρ' όλα αυτά, έκανε κάποιες φυσιοθεραπείες. Ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή εδώ πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντικός σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι κρατά τις αρθρώσεις εύκαμπτες. Αν έχεις εύκαμπτες αρθρώσεις, μπορείς μετά να πας να δουλέψεις, να κάνεις μια κάποια μορφή ανακατασκευή. Εάν έχεις αρθρώσεις οι οποίες έχουν αγκυλωθεί, τότε είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και σίγουρα δεν μπορείς να φέρεις στο μέγιστο δυνατό βαθμό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τελευταίο, ποια είναι η ψυχολογία του ασθενού σήμερα που τον έχετε επισκεφθεί ήδη λίγη ώρα πριν από την επέμβαση? Αγχωμένος, όπως είναι και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από μια τέτοια επέμβαση, ένας άνθρωπος που έχει περάσει τόσα πολλά δεν ξέρει τι να πιστέψει πλέον, δεν ξέρει αν πρέπει να ελπίζει ή όχι. Είναι ένας αγχωμένος ασθενής. Ελπίζει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα δούμε. Βλέπουμε να έχει ένα intrinsic minus σπαστήσει δι' αυτός ο κύριος. The plan of this procedure will be to fuse the wrist joint, which has post-arthritic changes,
with a synthesis plate and then fuse the first CMC joint and possibly do some Z plastics here in the first wet space to widen it up. So the first step will be to fuse the wrist, second step will be to fuse the first CMC joint, and then we will have to correct the hyperextension deformity of the MCP joints. We will need to do some soft tissue releases from the back of the hand and then possibly do a Zancoli capsulodesis from the volar aspect in order to keep the fingers in flexion. We aim to provide this gentleman with a firm grip in order to be able to use a walker to mobilize.